Κύριε Σταύρο, την έχω δει 30 φορές. Καλημέρα. Μπάμπη, καλημέρα. Τι κάνετε. Τι μου κάνετε, τι καιρό έχει η Θεσσαλονίκη. Ήλιο έχει με λίγα δοντάκια, εντάξει, αλλά λίγο θα την παλέψουμε. Λίγο ψύχρα, καλημέρα σας. Εδώ, ποιο είναι το κορίτσι που έχεις? Το κορίτσι, Πολίνα Τριγωνίδου εδώ, εξαιρετική συμπαρουσιάστρια μου. Σας την είχα εκπλήξει. Να της πεις την καλημέρα μου. Βασακούι, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, μανάρι μου. Εδώ έχουμε λιακάδα και μας υπόσχονται 18 βαθμούς. Α, υπόσχονται. Ο Σαμαράς θα υπόσχεται αυτά. Τώρα που τα βγάλει πρόεδρο. Και γενικά έχουμε ωραία πράγματα. Σήμερα έχουμε και την ψηφοφορία. Λέει ότι μπορεί να βγάλουν 166 σήμερα. Έτσι. ΕΚΑΒ. Αλλά ξέρεις, βρε μπάμπη μου, δεν το λέω τώρα για πλάκα, το λέω με μια σοβαρότητα. Ναι. Δεν φτάνουν 3 ψηφοφορίες. Αν τις έκανε 6. Λέτε. Θα είχε κάθε φορά φατσίπαγε 2 από εδώ, 1 από εδώ, βάπιαν τα 180. Τώρα με 3 δεν προλαβαίνει, νομίζω. Δεν προλαβαίνει. Τι λες και εσύ? Και εγώ έτσι νομίζω. Εντάξει, τώρα όμως την τελευταία. Εμείς το παρακολουθούμε από εδώ. Σήμερα είναι τα ημιτελικά. Ο τελικός τη Δευτέρα. Τα ημιτελικά σήμερα. Δεν ξέρω. Κύριε Σταύρο, πώς είστε? Πώς σας βρίσκουμε? Είμαι πολύ καλά. Χαιρόμαστε. Και πρέπει να σου πω ότι είμαι και χαρούμενος. Mm-hmm. Γιατί. Γιατί έχει πραγματοποιηθεί το μισό όνειρό μου. Κοίταξε μπάμπε, να σου το πω τώρα. Ναι. Να τα ακούσεις και τα παιδιά. Γιατί εγώ είμαι 77 χρονών, σε λίγες μέρες μπαίνω 78. Είναι πολύ καλά. Να τα εκατοστήσετε. Ευχαριστώ, μανάρι μου. Τι είχα ονειρευτεί? Είχα παρακαλέσει και είπα, κοίταξε Θεούλη μου, πριν την κάνω, να δω πρωταθλητή τον ΠΑΟΚ. Ναι. Ένα αυτό ή να ρίξει 4 γκολ μέσα στο Καραϊσκάκι. Εντάξει, μόνο ένα έριξε, 2 πόσα. Ρίξαμε, αλλά δεν πήγα να νικήσαμε. Πολύ δυνατό στόχο και έγινε πραγματικότητα. Λέτε ότι φέτος ο ΠΑΟΚ θα το πάρει. Τώρα να δεις, ας πούμε. Τώρα πραγματοποιείται το μισό μου όνειρο. Είμαστε πρωταθλητές, έχει μόνος. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, οπότε και με αυτό εγώ είμαι ικανοποιημένος. Εντάξει, διότι το Μάιο θα είμαστε καλά, το έχει πει και ο Αναστασιάδης. Το Μάιο θα είμαστε πρωταθλητές καλοκαιριού. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Είναι πολύ καλά. Το άλλο που ήθελα να σου πω και μου έκανε εντύπωση σήμερα. Mm-hmm. Λέει το ραδιόφωνο συνέχεια ότι ο κόσμος δεν αγοράζει γαλοπούλα, αλλά αγοράζει αρνάκι, διότι το αρνάκι λέει είναι φτηνότερο από τη γαλοπούλα. Έτσι, αντιστρέφουμε τις γιορτές. Και αντιστρέφουμε τις γιορτές, πάμε για Πάσχα. Και το Πάσχα γαλοπούλα και το 15 Αύγουστο έχουμε εκεί Σαρακοστιανά. Έτσι πηγαίνει το ζήτημα. Κύριε Σταύρο, σήμερα εδώ το Λίμπερο και το ΠΑΟΚ 24 και το News Fizz, δύο site που ανήκουν εδώ στον οργανισμό, διοργανώνουν μια προβολή με δωρεάν είσοδο στον κόσμο που αγαπάει την ταινία πάρα πολύ και πάνω απ' όλα να τη γνωρίσει και σε κόσμο που ασχολείται με τον ΠΑΟΚ, να δει ότι ένα διαφορετικό έργο έχει βγει, ένα διαφορετικό πόνημα. Αυτό που θα ήθελα να σας ρωτήσω εγώ είναι το τι σας εμπνέει τόσο πολύ και χρησιμοποιείτε μέσα από τα έργα σας το όνομα του ΠΑΟΚ και το βάζετε. Έχετε και την παράσταση, το θεατρικό έχει γράψει πολύ να μου το ταξιδεύοντας με τον ΠΑΟΚ. Αντίστοιχα. Όλα κυμαίνονται γύρω από τον ΠΑΟΚ, λοιπόν. Με ένα πολύ ωραίο τρόπο όμως. Ωραία, ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Σήμερα θα σου πω το. Ήθελε να έρθει η Κατερίνα αεροπορικός να δει την παράσταση και να φύγει το βράδυ. Δεν πειράζει. Θα το ξανακανονίσουμε, θα είστε μια μέρα εδώ πέρα κοντά μας. Ναι, που θα έρθουμε καμιά μέρα μαζί με την Κατερίνα. Let the woman wait. Ναι, let the woman wait. Λοιπόν, τι είναι αυτό που σας εμπνέει και βάζετε τον ΠΑΟΚ για να ακούσει κάποιος κόσμος που ενδεχομένως δεν έχει δει την ταινία μέσα από το έργο και το χρησιμοποιείτε με τόσο αγάπη? Έχω μια μεγάλη αγάπη για αυτό που συνέβηκε με έναν ολόκληρο λαό ξεριζωμένο. Ναι. Που έχω πολύ μεγάλη αγάπη. Συνέβη σε αυτό το 22. Είχαμε μια καταστροφή από λάθη μας μεγάλα που την πλήρωσε ένα τεράστιο κομμάτι λαού μας. Αυτός που δεν φταίει πάντα. Που δεν φταίει πάντα και που έφερε έναν τρομερό πολιτισμό. Ανώτερο επίπεδο πολιτισμού. Η Ελλάδα μπήκε σε άλλο δρόμο με τους πρόσφυγες μας. Αυτό δημιούργησε σε μένα, γιατί τους λάτρευε η γιαγιά μου στην Τρίπολη.
Είναι ζηλιάριδες οι άνθρωποι, δηλαδή να φανταστείς, δεν έχουμε Εβραίους στην Τρίπολη, διότι έχουμε τη Μητρόπολη, τον Άγιο Βασίλειο, και κάτω ο Άγιος Βασίλειος έχει 14 μαγαζιά, τα οποία τα νοικιάζει, και από πάνω είναι η εκκλησία. Και όταν ήρθαν οι Εβραίοι και είδανε ότι νοικιάζουμε τα μαγαζιά στην εκκλησία, την κοπανίσανε, σου λέει, αυτοί εδώ πέρα δεν πιάνονται. Πελοποννησιακές λέρες, μόνες. Πελοποννησιακές λέρες, πράγματι, Μπάμπη. Λοιπόν, η γιαγιά όμως, η γιαγιά η Τρισέβγενη, τους αγάπαγε. Ναι. Έλεγε, δεν μπορούμε να μην αγαπάμε τους προσφυγές μας. Αυτοί μας μάθανε να φτιάχνουμε καινούρια φαγητά, πανέμορφα. Να κεντάμε, μας φέρανε πολιτισμό, πρέπει να τους αγαπάμε. Εμπόριο, και... μουσική, τα πάντα. Ναι, όλα, τα οποία τα αγαπούσε και τα λάτρευε η γιαγιά. Και σιγά σιγά εγώ έπαιξε ένα πάθος. Έγινε αμέσως ΑΕΚ. Έτσι. Και εν συνεχεία βέβαια και ΠΑΟΚ. Γιατί είχα πάντα αγάπη για τη Θεσσαλονίκη, γιατί μην ξεχνάς ότι ο ελληνικός κινηματογράφος οφείλει πολλά στη Θεσσαλονίκη. Ακριβώς. Το φεστιβάλ ανάστησε γενιές με αποδοκιμασίες, με πόνο, με όλα αυτά που με είναι. Ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα. Με ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα. Μανάρι μου, το κορίτσι ξέχασα το μικρό το όνομα. Πολίνα. Πολίνα. Α, δηλαδή από το Παύλος. Όχι, από το Πολυτίμη. Από το Πολυτίμη. Από το Πολυτίμη, πω, πολύτιμη μανάρι μου να είσαι πάντα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, αληθεύει ότι έχει περάσει πολύ δύσκολα, πολλές δύσκολες στιγμές σε το φεστιβάλ εδώ γενικότερα και το θέατρο. Το καταλαβαίνω. Και θέλω να μας και δώσετε το λίγο για τα φόντα σας για αυτή την ταινία που έχει γράψει ιστορία, έτσι, αυτή την κωμωδία. Η παραγωγή είναι το 98. Το 98 τη γυρίσαμε. Μάιο και Ιούνιου. Μάιο-Ιούνιο. Ναι, στη Βόλου, την αγαπημένη που δεν την ξεχνάμε ποτέ. Πώς προέκυψε όλο αυτό το story, για να μάθει και ο κόσμος κάποια απόκρυφα, κάποια πράγματα που δεν ξέρει. Κοίταξε τώρα να την πω την ιστορία. Έχει μια ομορφιά παράξενη. Ναι. Πηγαίναμε με τον Χρήστο το Βακαλόπουλο, το συνεργάτη μου. Ναι. Ένα σπάνιο παιδί που κάναμε μαζί το Παρακαλώ Γυναίκες Μην Κλαίτε. Και που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 36 ετών. Mm-hmm. Ήταν μια μεγάλη απώλεια, γιατί ήταν ένα σπάνιο παιδί. Πηγαίναμε στον Αργύρι, στην Καβάλα. Τον Αργύρι, τον Πακυρτζή, από τους Χειμερινούς Πολιτές. Το Πακυρτζή, το 91 αυτό. Mm-hmm. Εγώ όταν ερχόμουν στα φεστιβάλ, ερχόμουν πάντα με το αυτοκίνητο. Και πάντα χανόμουν στην είσοδο της Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρω γιατί, έχει το μυαλό μου πολλές φορές σε ορισμένα πράγματα μπερδεύεται. Έτσι. Μία έβγαινα στη Σταυρούπολη, μία έβγαινα στην Περαία, μία έβγαινα στην αυτή. Του λέω, Χρήστο, πρόσεξε να δεις που λέει προς Καβάλα. Έτσι. Κάποια στιγμή λοιπόν, πάνω που ξημερώνει, μου λέει ο Χρήστος, γράφει Καβάλα. Βρουμ, στροφή επικίνδυνη, μπαίνουμε. Και πάμε πια προς Καβάλα. Ο Χρήστος θέλει κάπου να σταματήσουμε να πιούμε καφέ, δεν βρίσκουμε. Του λέω, σώπαρε Χριστάκο, θα δούμε τώρα, κάπου θα βρούμε. Και ξαφνικά, τι βλέπω, με κύματα 2 μέτρα. Τη θάλασσα αριστερά. Χρήστο, του λέω, λάθος έκανες. Δεν είναι από εδώ η Καβάλα, γυρνάμε στην Αθήνα. Απογοήτευση, πάθαμε πλάκα. Λοιπόν, και βλέπουμε έναν ανθρωπάκο σε μια... στο δρόμο και που έλεγε μπανάνες. Ναι. Κατεβαίνω κάτω, αγοράζω 2 μπανάνες. Του λέω, άστα ρε μανάρι, πάμε για Καβάλα, αλλά πέσαμε λάθος. Λέω, γιατί πέσατε λάθος? Λέω, διότι η θάλασσα εδώ είναι αριστερά, έπρεπε να είναι δεξιά. Έτσι. Ποια θάλασσα, μου λέει, αυτή είναι η λίμνη Βόλβη. Χαρά, εγώ πήρα 8 μπανάνες από 2, να φανταστείς. Πάω πένω του Χρήστου, του λέω, Χριστάκο, πάμε καλά, αυτή είναι η λίμνη Βόλβη. Πηγαίνοντας, του λέω, ρε Χρήστο, δεν θυμάσαι ότι εδώ έγινε ένα ιστορικό συνέδριο της Βόλβης? Μου λέει, θα σε γελάσω, αλλά πράγματι έχει γίνει συνέδριο. Άρα για να έγινε συνέδριο θα έχει μεγάλο ξενοδοχείο πολυτελές. Πάμε και πίνουμε τον καφέ μας. Και πράγματι βλέπουμε σημαίες, πράγματα αυτά και τα λοιπά. Μπαίνουμε μέσα και σαν μόνο κάτι γεροντάκια. Λέμε, εδώ δεν έγινε το ιστορικό συνέδριο της Βόλβης. Λένε, όλοι θα σας γελάσουμε. Με τον νεολαίο τότε, Βαγγέλη Μεϊμαράκη. Ναι, με τον νεολαίο Βαγγέλη. Ο οποίος του αρέσει πάρα πολύ η ταινία. Αλήθεια? Ναι, και μου έχει στείλει και ευχαριστήριο. Είναι εκπληκτική. Δεν ξέρω, κύριε Σταύρο, αυτή η ταινία νομίζω ότι δεν έχει, όχι προηγούμενο,
Εμείς προσωπικά την, πλέον δεν την βλέπουμε, απλά την βάζουμε και την ακούμε να παίζει σαν background, σαν μουσική. Γνωρίζουμε όλες τις ατάκες. Έτσι ακριβώς. Σήμερα στο σινεμά, εγώ πιστεύω ότι δεν θα ακούγεται η ταινία, απλά ο κόσμος από κάτω θα λέει όλες τις ατάκες που τις ξέρει απ' έξω. Μου τα λέει η Κατερίνα που πηγαίνει σε μερικές. Εδώ έγινε στην Ακαδημία Πλάτωνος και είχε 1200 παιδιά. Είναι ασύλληπτο αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Ναι, οι οποίοι λέγανε τις ατάκες πιο πριν. Κοίταξε, έχω μείνει κατάπληκτος. Βέβαια, νιώθω και μια χαρά. Διότι εμείς όλο τον ιερό μας, επειδή μας λέγανε κουλτουριάριδες και τα λοιπά, θέλαμε να κάνουμε μια ταινία που να πηγαίνει ο κόσμος και να τη βλέπει. Και αυτή η ταινία πραγματοποίησε λιγάκι ένα όνειρό μου και έτσι της έχω μια αγάπη. Και ο Σάκης το καημένο ήταν πολύ περήφανος και ο Γιάννης τώρα είναι. Ο Σάκης ο Μπουλάς, για όσους δεν γνωρίζουν, ο οποίος πρόσφατα ναι, για μας το Σάκη άνησε. Το Μπουλά εννοώ. Μια ταινία που πρωταγωνιστούν πολύ δυνατά ονόματα του θεάτρου. Και Αγγελική Λιάδη βγάλατε πριν ξεκινήσει καν να τραγουδάει καλά-καλά. Πριν βγάλει... Αυτό πώς έγινε, πού τη βρήκατε την Αγγελική? Ο Γιάννης τη βρήκε, ο Ζουγανέλης. Ο κύριος Καλατζής του την είπε ότι έχουμε ένα κορίτσι, λέει, που έχει μια καταπληκτική φωνή. Με παίρνουν εμένα, πάμε Θεσσαλονίκη. Το βλέπουμε το κορίτσι, πράγματι ήταν εντυπωσιακό. Εγώ σας λέω ότι μπορεί και να μην υπήρχε. Ναι, τόση ομορφιά που μπορούσε και να μην υπάρχει. Και ήταν κοκκίνησε, ας πούμε, από έτσι, από συστολή. Της λέμε, θα σου γράψουμε ένα τραγουδάκι. Θα θες να το πεις? Λέει, πολύ ευχαρίστως, είσαι που βγήκε η φωνή της, φαντάσου τώρα. Τι χαρά που νιώσαμε και κάτσαμε με τον Γιάννη και γράψαμε αυτό το φταίο, τσάκα τσάκα. Το οποίο δεν υπάρχει ηχογραφημένο νομίζω πουθενά, μόνο στην ταινία ακούγεται. Μόνο στην ταινία δεν ακούγεται, ναι, δεν έχει τραγουδηθεί. Κρίμα. Γιατί η Αγγελική το κρατάει σαν αυτό, ότι δεν θέλει να το βγάλει σε, ναι, να το βάλει σε δίσκο. Γιατί θέλει να το κρατήσει σαν μια όμορφη ανάμνηση νεανική. Τρομερό, τρομερό. Και καλύτερα, ο κάθε άνθρωπος έχει μια σχέση με τα πράγματα παράξενη. Έχει, δίνει την ομορφιά όπως τη βλέπει αυτός. Και πράγματι και εμείς δεν θέλουμε να κυκλοφορήσει αυτό. Καμιά φορά το τραγουδάμε. Το βάζουμε από το απόσπασμα από την ταινία, το ακούμε και εμείς. Τώρα θα θέλαμε να το έχουμε για να το παίξουμε στην εκπομπή μας για να το ακούσει ο κόσμος. Αλλά νομίζω θα μπορεί να βρεθεί το βράδυ στον κινηματογράφο Αλέξανδρο. Που θα το ακούσει εκεί πέρα. Επίσης, να σου πω πολύ, να το κύριο Σταύρος γράφει και τραγούδια μαζί με την κόρη του, την Κατερίνα. Έχουν γράψει για Πίτσα Παπαδοπούλου, για Ρέμο, για Χρήστο Πάζη. Ποιο Ρέμο, ποιο του Ρέμου. Το έχεις δικαίωμα. Το έχεις δικαίωμα. Είναι από τον πρώτο του δίσκο. Δυνατό. Εμένα είναι το αγαπημένο μου τραγούδι αυτό. Ίσως το μόνο που μου αρέσει από Αντώνη Ρέμο, έτσι εξαιρετικά. Εγώ αγαπάω Αντώνη. Το βάλαμε στην αρχή, θα το βάλουμε και μετά. Αυτή την ενασχόληση έτσι με τα στιχάγια και τα λοιπά, την κρυφή σας αυτή τη τύχη. Το έκανα γιατί η Κατερίνα την έστελνα εγώ να γίνει κλασική μουσικός, μάθανε πιάνο. Ναι. Και ξαφνικά άρχισε να μου λέει, μπαμπά, εγώ θέλω να γράψω λαϊκά τραγούδια, ας πούμε, δεν θέλω την κλασική. Έκανε ένα γύρισμα, εντάξει. Έκανε ένα γύρισμα τέτοιο και λέω, και τι θες από μένα? Λέει, κανένα στιχάκι. Και έκανα εγώ και της έγραψα το «Δε μ' αγαπάς». Εξαιρετικό τραγούδι, ναι. Μεγάλο. Ναι, το οποίο το τραγούδισε κυρία Πίτσα και έκανε και επιτυχία. Το πες, το άλλο που είναι στο Χουρσίτ Πασά, πώς λέγεται τώρα, μου διαφεύγει. Ναι, εκείνο είναι ένα τραγουδάκι που, αν θα φύγω νύχτα, ναι, θα φύγω. Ναι, ναι, εντάξει. Αυτό το είπε πολύ όμορφα η κυρία Πίτσα αυτό. Τεράστια είχαμε πίτσα. Γράψει και ένα πολύ όμορφο τραγούδι, ρε Μπάμπη, που θέλω με ένα, αυτό το τρένο για τη Θεσσαλονίκη. Αυτό κυκλοφόρητο είναι? Ναι, είναι στο σταθμό αυτός και φεύγει το κορίτσι και χωρίζουν για πάντα και κάνει παγωνιά και φεύγει το τρένο για τη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Έχει νόημα, έχει βαρύ νόημα. Είναι η μουσική του κυρίου Τάκη Σούκα. Τεράστιος. Και τι θα κάνω εγώ τώρα? Θα το γράψουμε με τη φωνή του κυρίου Τάκη. Όπως το πήγαμε στην κυρία Πίτσα. Ναι. Η κυρία Πίτσα λοιπόν έβαλε τα κλάματα και λέει, εγώ ο αγαπημένος μου είναι Θεσσαλονικιός. Άμα το τραγουδήσω ότι χωρίζουμε θα γίνει στην πραγματικότητα και δεν το τραγούδισε γιατί φοβήθηκε. Όχι, να δεις πόσο όμορφα και παράξενα είναι τα πράγματα στη ζωή. Κύριε Σταύρο, καινούργια ταινία θα δούμε ποτέ? Σας παρακαλούμε, τίποτα άλλο δεν έχω να πω, όλος ο κόσμος. Εγώ μεταφέρω αυτή τη στιγμή. Κοίταξε να δεις. Εγώ θα φέρω στη Θεσσαλονίκη το... τώρα γράφω θέατρο, διότι στα γεράματα τι να κάνω, κάθομαι στο σπίτι γράφω. Λοιπόν, κάνουμε τώρα τη γυναίκα του αστροναύτη.
το οποίο θα το ανεβάσουμε αρχές Απριλίου, ναι, και από το Σεπτέμβριο θα συνεχιστεί στα Εξάρχεια στη βιβλιοθήκη Βολανάκη. Μάλιστα. Ναι, αυτό λοιπόν έχω μεγάλη λαχτάρα, γιατί θα το παίζουν δύο ηθοποί, δύο κοπέλες εκ περιτροπής, δύο μέρες η μία, δύο μέρες η άλλη. Δύο θαυμάσια, σπάνια πλάσματα με μεγάλες ερμηνείες, πιστεύω. Αυτό ονειρεύομαι να το φέρω στη Θεσσαλονίκη. Τώρα για ταινία πρέπει... εγώ κοίταξα να δεις τώρα, εντάξει, ας πούμε, είμαι φορστημένος. Μπορείτε, νεότατος είστε, μια χαρά είστε. Μπορείτε να κάνετε ταινία ακόμη. Εγώ ναι, το πιστεύω. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι κάτι πολύ δυνατό αν βγει μια ταινία το από τον κύριο όλοι. Σταύρο. Όλοι το θέλουμε. Μου την έχουν πολλοί φίλοι, ας πούμε, να πω έτσι και λίγο μια λέξη, ότι μου την έχουν πέσει. Να γυρίσουμε. Καλά σας. Ας περιμένουν οι γυναίκες νούμερο 2. Εγώ δεν πρέπει να το κάνω αυτό. Έφυγε τώρα ο Σάκης. Άλλο. Όχι το 2. Το ταξιδε... Έτσι δεν είναι, Μπάμπη. Έτσι πολύ ακριβώς. Χαίρομαι που δεν το δέχεσαι. Ναι, ναι, όχι. Ό,τι έγινε στη Βόλβη θα μείνει στη Βόλβη. Τώρα πάμε για άλλα. Έγινε για πάντα. Τώρα πάμε στο Θερμαϊκό. Έτσι. Να αλλάξουμε λίγο. Το ταξιδεύοντας με τον ΠΑΟΚ θα το δούμε ποτέ ανεβασμένο, που το περιμένει όλη η Βόρεια Ελλάδα εδώ να το απολαύσει. Το ξέρω. Πρέπει να βρούμε ένα παραγωγό. Θα βρούμε, κύριε Σταύρο. Θα βρούμε, γιατί πρέπει να το δει ο κόσμος. Και νομίζω ότι σήμερα με η εκδήλωση αυτή που πραγματοποιούμε θα είναι η απαρχή για να σας δούμε πολύ σύντομα κοντά μας και να δούμε και το ταξιδεύοντας με τον ΠΑΟΚ, που είχε και κάποιες δυσάρεστες έτσι προεκτάσεις τότε στην Αθήνα. Αλλά ας μην τα συζητάμε αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ έτσι για την αγάπη σας, παιδιά. Τεράστια και... είναι, το ξέρετε. Εμείς ευχαριστούμε που επικοινωνήσατε μαζί μας. Όχι, είναι μεγάλη μου χαρά και το περίμενα και είχα και τράκ. Λέω τώρα τι θα πω στα παιδιά. Τι να πείτε. Μπορούμε να μιλάμε 10 ώρες για μπαλίτσα, δεν μιλήσαμε. Μπορούμε και για μπαλίτσα, αλλά μας είπε ο κύριος Σταύρος ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει το πρωτάθλημα φέτος. Τέλος. Είναι μια υπόσχεση, βέβαια. Έτσι, ακριβώς. Ναι, έχω πει στο. Έχω προσευχηθεί και έχω πει: δώμε ένα πρωτάθλημα και πάρε με, ας πούμε. Τα πιάσαμε όλα τα πόστα. Ο Άγγελος έπιασε την Παναγιά, εσύ στο Θεό, τελείωσε. Να σας πω την αλήθεια, κύριε Σταύρο, εγώ δεν είμαι ΠΑΟΚ. Γι' αυτό δεν πολύ συμμετέχω σε αυτό το. Αυτό μαζί. Μανάρι μου, καλό. Δεν πειράζει, εσύ ό,τι κι αν είσαι. Έτσι. Είσαι δικιά μας και σε συγχωρούμε. Έτσι, κύριε Σταύρο. Να είστε καλά, φιλιά στην Κατερίνα. Ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ. Μεγάλη μας τιμή και ελπίζουμε να τα πούμε και σύντομα από πολύ κοντά. Και απόψε στην προβολή θα σε παρακαλέσω να δώσει τους πιο θερμούς μου χαιρετισμούς σε όλα τα παιδιά. Σε όλο τον κόσμο θα έρθουν πάρα πολλοί κόσμος που αγαπάτε και τον ξέρετε και συνομιλείτε, και όλοι μου μεταφέρανε εδώ να σας μεταφέρω και εγώ την αγάπη. Ευχαριστώ για την αγάπη. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα σας.